Ηρακλή που είχε 13 ήττες τα τελευταία 13 εκτός έδρας μάτς με τους πράσινους. Η νίκη αυτή βεβαίως δεν θα επέτρεπε στους γηπεδούχους να αναρχηθούν στην κορυφή, καθώς λίγο νωρίτερα ο Ολυμπιακός είχε περάσει αλόβητος από την Κρήτη, όμως οι βαθμολογικές απώλειες απαγορεύονταν έτσι κι αλλιώς. Οι παίκτες του Ιτζάξουμ παρουσιάστηκαν από την αρχή σοβαροί και έκλεισαν τον Ηρακλή στα καρέ του. Το 1-0 δεν άρχισε να έρθει, καθώς ο Παπαδόπουλος στο 14 με προβολή έφτασε τα 11 γκολ στο πρωτάθλημα, ανοίγοντας το σκορ. Στο replay πάντως φαίνεται καθαρά πως ο επιθετικός των πράσινων ήταν μπροστά από τον τελευταίο παίκτη του γηρεού. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και βρέθηκαν κοντά στο 2-0 με τον Ντεμπά στο 42, ύστερα από υπέροχη μπαλιά του Γκονζάλες. Ένα λεπτό πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, τον Γκονζάλες έτυχε να σκοράρει ο ίδιος, όμως το πλασέ του δεν προβλημάτισε τον Αμπάρι. Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε από νωρίς το δεύτερο γκολ, προκειμένου να καθαρίσει το παιχνίδι και τα κατάφερε στο 52 με τον Άγγελο Μπασινά, ύστερα από υπέροχο κοντρόλ και αριστερό σουτ. Στο 79, ο Σαπάνης θέλησε να χρηστεί και αυτό σκόρερ, όμως η εκτέλεση φάουλ πέρασε out. Δεν έγινε το ίδιο όμως το 23ο λεπτό, όταν ο Παπαδόπουλος ευνηδίασε τον Αμπάρι, κάνοντας το 3-0 και φτάνοντας τα 12 γκολ στο πρωτάθλημα. Ένα λεπτό αργότερα ήρθε και η μοναδική καλή στιγμή του Ηρακλή στο παιχνίδι, όμως ο καπετάνος έστειλε σε κενή αιστεία την μπάλα out. Οι παιδούχοι δεν έριξαν το ρυθμό τους και είχαν αρκετές ευκαιρίες μέχρι το τέλος για το 4-0. Ο Μιχάλης στο 89 σημάδεψε το δοκάρι του Αμπάρι, ενώ και ο Παπαδόπουλος απέτυχε στο 90 να σημειώσει το τρίτο προσωπικό του γκολ.